εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου. Η μεγάλη πυραμίδα του Χέοπος. Στις αρχές της 3ης χιλιετίας π.Χ., σε περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και της Κεντρικής Ασίας, κάτω από ειδικές συνθήκες, αρχίζουν να αναπτύσσονται πολιτισμοί που έχουν σαν κύριο χαρακτηριστικό την συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών σε πόλεις με μέγεθος και οργάνωση μεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Η συγκέντρωση μεγάλων πληθυσμών σε συγκεκριμένες περιοχές οφείλεται κυρίως στην ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής με τη δημιουργία ανεπτυγμένων καλλιεργειών που θα δημιουργηθούν σε έφορες περιοχές. Τέτοιες κατάλληλες συνθήκες για πρώτη φορά δημιουργούνται σε 3 έφορες κοιλάδες του πλανήτη μας που ποτίζονται από τα νερά μεγάλων ποταμών. Στην κοιλάδα του Νείλου στην Αίγυπτο, στην περιοχή του Τίγρη και Εφράτη στο σημερινό Ιράκ, αλλά και στην κοιλάδα του Ινδού ποταμού στην Κεντρική Ασία. Στις περιοχές αυτές θα αναπτυχθούν σπουδαίοι πολιτισμοί που θα επιδράσουν σημαντικά στην εξέλιξη του ανθρώπου πάνω στη γη. Σε μια από αυτές, στην κοιλάδα του Νείλου, θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά και η έννοια του μεγάλου οργανωμένου κράτους που θα κυβερνηθεί απόλυτα από τον ανώτατο άρχοντα, εκπρόσωπο των θεών στη γη. Εκεί, στην αρχαία Αίγυπτο, γύρω στα 3000 π.Χ., ο τοπικός άρχοντας της Άνω, δηλαδή της Νοτίου Αιγύπτου, θα ενώσει κάτω από το σκύπτρο του τα δύο μικρότερα βασίλεια, της Άνω και Κάτω Αιγύπτου. Έτσι, ο Μένες ή Ναρμέρ, με το αιγυπτιακό όνομά του, είναι ο πρώτος φαραώς στην ιστορία του νέου μεγάλου αιγυπτιακού βασιλείου που για αιώνες ολόκληρους θα πρωταγωνιστήσει στις ιστορικές εξελίξεις του πλανήτη μας. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του αιγυπτιακού πολιτισμού είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και αντιπροσωπευτικό της στοιχείο οι πυραμίδες, η χαρακτηριστική τάφη των φαραώ αλλά και άλλων εκπροσώπων της άρχουσας τάξης. Οι φαραώ στην αρχαία Αίγυπτο λατρεύονταν σαν θεοί και είναι φυσικό μετά το θάνατό τους να τους αρμόζει και ένα μεγαλοπρεπέστατο ταφικό μνημείο. Ο κάθε φαραώ κατά τη διάρκεια της ζωής του προετοίμαζε ο ίδιος το δικό του μνημείο που θα του εξασφάλιζε τη μεταθάνατο δόξα και ιστεροφημία. Οι πρώτοι μεγαλοπρεπείς τάφοι φαραώ και αρχόντων στην αρχαία Αίγυπτο χρονολογούνται από το 3000 π.Χ. και η αρχική τους μορφή διέφερε εντελώς από την εικόνα της πυραμίδας που γνωρίζουμε σήμερα. Οι πρώτοι τέτοιοι βασιλικοί τάφοι είχαν τη μορφή χαμηλού μακρόστενου κτηρίου, ενός μασταμπά, όπως τέτοιοι τάφοι ονομάζονται ακόμη και σήμερα στην Αίγυπτο. Σταδιακά φαίνεται πως κάποιοι τολμηροί Αιγύπτιοι αρχιτέκτονες άρχισαν να προσθέτουν μικρότερους ορόφους πάνω στον κλασικό μασταμπά, δημιουργώντας έτσι για πρώτη φορά την εικόνα ενός κλιμακωτού κτηρίου που και οι τέσσερις πλευρές του είχαν την όψη σκάλας. Η κλιμακωτή αυτή κατασκευή είναι η πρώιμη μορφή της γνωστής μας πυραμίδας που θα σχηματιστεί όταν για άγνωστους λόγους οι Αιγύπτιοι αρχιτέκτονες θα γεμίσουν με ασβεστόλιθο και ύστερα θα λιάνουν τις βαθμίδες της κατασκευής αυτής. Η πρώτη πυραμίδα ήταν τότε γεγονός. Βασιλική μεγαλοπρεπή στάθη απλής μορφής μασταμπά ή πυραμίδες κατασκευάστηκαν στην αρχαία Αίγυπτο σε 3 διαφορετικές περιοχές. Στην Άβυδο, στη Σακάρα και στην Γκίζα. Το γεγονός εξηγείται από την ιστορία της περίοδου αυτής, αφού κατά καιρούς, ανάλογα με την δυναστεία που βασίλευε στην αρχαία Αίγυπτο, το κέντρο εξουσίας μετακινήθηκε σε διαφορετικές πόλεις. Τα μεγαλοπρεπέστερα όμως δείγματα αυτής της αρχιτεκτονικής βρίσκονται στην Γκίζα, κοντά στο Κάιρο, την πρωτεύουσα του σύγχρονου αιγυπτιακού κράτους. Στην περιοχή αυτή, πρώτος ο φαραώ Χέοψ της 4ης δυναστείας, γιος του Σνεφρού, θα χτίσει περίπου στα 2600 π.Χ. τον τάφο πυραμίδα του. Το αποτέλεσμα θα είναι μεγαλοπρεπέστατο. Η μεγαλύτερη σε μέγεθος πυραμίδα της αρχαίας Αιγύπτου και το υψηλότερο ανθρώπινο κατασκεύασμα για πολλούς αιώνες ακόμα. Αργότερα, κοντά στην πυραμίδα του Χέοπος, δύο άλλοι φαραώ, ο Χεφρίν και ο Μικερίνος, θα χτίσουν εκεί τα δικά τους μνημεία πυραμίδες, δίνοντας στον ταφικό χώρο την τελική του μορφή, όπως σώζεται μέχρι σήμερα. Η κατασκευή των πυραμίδων ήταν έργο εξαιρετικά δύσκολο για τα τεχνικά δεδομένα της εποχής. Οι Αιγύπτιοι δεν γνώριζαν ακόμη τη χρήση της τροχαλίας και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως ο τροχός και ο μοχλός.
Οι σύγχρονοι αρχαιολόγοι, προσπαθώντας να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν τα μεγάλα αυτά έργα, προσπάθησαν να τεκμηριώσουν διαφορετικές υποθέσεις. Οι πυραμίδες είναι κατασκευασμένες από μεγάλους πέτρινους ογκόλιθους που είχαν σχήμα κύβου, ύψους περίπου ενός μέτρου και μέσου βάρους 5 τόνων. Οι πέτρινοι αυτοί όγκοι έφταναν έτοιμοι, λαξευμένοι, στο πελώριο εργοτάξιο της κατασκευής. Το άλυτο όμως ερώτημα είναι πώς η βαργή αυτή κύβη μεταφέρονταν ψηλά στα ανώτερα σημεία της κατασκευής, όπως αυτή διαδοχικά προχωρούσε. Πάνω στην ομαλή κλίση των λόφων αυτών, χιλιάδες εργάτες κυλούσαν με τη βοήθεια κορμών τους ογκόλιθους αυτούς στα ψηλότερα επίπεδα της κατασκευής. Με το ύψωμα της πυραμίδας, οι Αιγύπτιοι τεχνικοί με τους χιλιάδες κλάβους τους ανέβαζαν σταδιακά το χωμάτινο όγκο, διατηρώντας όμως την κλίση του σταθερή και ομαλή. Οι σύγχρονοι μελετητές θεωρούν ότι μια κλίση γύρω στο 10% επέτρεπε την άνοδο τέτοιων φορτίων από 2 έως και 15 τόνους το βαρύτερο πάνω στους χωμάτινους δρόμους. Όταν η κατασκευή τελείωνε, τότε με την απομάκρυνση των χωμάτινων όγκων η πυραμίδα ξεθαβόταν και το έργο προχωρούσε στην επόμενη φάση του. Τότε ελαφρύ όγκια ασβεστόλιθου από την περιοχή του Μοκάταμ τοποθετούνταν στις κόγχες των σκαλοπατιών της κατασκευής και μετά τρίβονταν ώστε στο τέλος η πυραμίδα να αποκτήσει τη γνωστή λία της επιφάνεια. Μια άλλη θεωρία όμως πιστεύει ότι η γνώση του συστήματος μοχλών στην αρχαία Αίγυπτο ήταν τέτοια που επέτρεπε σε βάρη αντίστοιχα με αυτά των πέτρινων ογκόλιθων να ανασηκώνονται κάθε φορά σε ύψος ενός μέτρου όσο ήταν και η κάθε βαθμίδα της πυραμίδας. Έτσι, μέτρο-μέτρο, με πολλά συνεργεία εργατών σκλάβων, οι κυβωτόλιθοι έφταναν στο σημείο που θα τοποθετούνταν. Στην περιοχή της Γκίζας, η πρώτη και μεγαλύτερη πυραμίδα από τις τρεις που τελικά κατασκευάστηκαν, αυτή του Φαραώ Χέοπα, χρονολογείται στα 2600 π.Χ. περίπου. Από τους αρχαίους χρόνους, το μέγεθός της εντυπωσίασε τους επισκέπτες της και οι πρώτες περιγραφές της ανάγονται στα χρόνια του Ηρόδοτου που επισκέφθηκε την Αίγυπτο στα μέσα του 5ου αιώνα π.Χ. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως για το έργο αυτό που προηγείται της εποχής του κατά 20 αιώνες περίπου χρειάστηκαν 20 χρόνια για να ολοκληρωθεί και εργάστηκαν 100.000 εργάτες. Αντίστοιχοι, κάποτε υπερβολικοί αριθμοί δίδονται και από άλλους αρχαίους συγγραφείς που ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ. συμπεριλαμβάνουν την πυραμίδα στα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου. Όταν κατασκευάστηκε η πυραμίδα του Χέοπος, υπήρχε ήδη αρκετή τεχνογνωσία για τον τρόπο κατασκευής της. Στην αρχή, μετά την επιλογή της θέσης της, δημιουργήθηκε η επίπεδη οριζόντια βάση της. Είχε σχήμα τετράγωνο με πλευρά 229 μέτρων, καλύπτοντας μια επιφάνεια περίπου 52 στρεμμάτων. Στη μέση της προϋπήρχε, από ό,τι δείχνουν οι σημερινές μελέτες, κάποιος μεγάλος λόφος ή βράχος που γύρω από αυτόν κτίστηκε η πυραμίδα, αποτελώντας έτσι έναν πρώτο πυρήνα της κατασκευής. Γύρω από αυτόν άρχισαν σταδιακά να μεταφέρονται και να τοποθετούνται από χιλιάδες εργάτες οι ήδη λαξευμένοι πέτρινοι κύβοι βάρους περίπου 5 τόνων ο καθένας και πλευρά σχεδόν ενός μέτρου. Η κατασκευή προχωρούσε σιγά-σιγά, σχηματίζοντας μία βαθμιδωτή κατασκευή, ενώ παράλληλα στο εσωτερικό της διαμορφώνονταν οι ειδικοί χώροι αναγκαίοι για τη λειτουργία της πυραμίδας σαν ταφικού μνημείου. Ο κυριότερος και ιερότερος χώρος στο εσωτερικό της κατασκευής ήταν ο θάλαμος του βασιλέως, εκεί όπου θα ενταφιαζόταν η μούμια του Φαραώ μαζί με τα πλούσια κτερίσματά του. Μετά το τέλος της κατασκευής, οι βαθμίδες της πυραμίδας γέμιζαν με ασβεστόλιθο ώστε η πυραμίδα να πάρει τη γνωστή της λία εξωτερική μορφή. Στη μεγάλη πυραμίδα αυτή του Χέοπος φαίνεται πως τα σχέδια των κατασκευαστών της άλλαξαν τουλάχιστον 3 φορές σχετικά με τη θέση του νεκρικού θαλάμου. Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν άλλους 2 θαλάμους που είχαν σχεδιαστεί για άγνωστους λόγους κατά τη διάρκεια της κατασκευής σαν χώροι ταφής του Φαραώ. Κανείς δεν ξέρει ακόμη τους λόγους για τους οποίους κατασκευάστηκαν ο ένας στο υπέδαφος κάτω από τη βάση της πυραμίδας και ο δεύτερος γνωστός και σαν θάλαμος της βασιλίσης λίγο πιο πάνω στη βάση της κατασκευής.
Μάλιστα, ο δεύτερος αυτός θάλαμος απέκτησε το όνομά του από τη λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε τελικά, εκδοχή ότι λειτουργούσε σαν νεκρικός θάλαμος της βασίλισσας του Χέοπα. Η ταφή ενός φαραώ της αρχαίας Αιγύπτου είχε μεγαλοπρεπέστατο χαρακτήρα. Το βαλσαμωμένο σώμα του νεκρού βασιλιά με πλοίο διέσχιζε τα νερά του Νείλου για τελευταία φορά, φτάνοντας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην τοποθεσία της πυραμίδας, στο μικρό ναό της Κοιλάδας, από που ξεκινούσε η νεκρική πομπή για το χώρο της ταφής στην πυραμίδα. Ο δρόμος που ακολουθούσε μετά η πομπή είναι γνωστός σαν ανυψωμένη οδός. Η κατασκευή της είχε αρχίσει μαζί με την κατασκευή της πυραμίδας και είχε χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των λαξευμένων ογκόλυθων που έφταναν με πλοία από τον Νείλο προς το πελώριο εργοτάξιο. Μετά το τέλος της κατασκευής, η ανυψωμένη αυτή οδός είχε τελετουργική σημασία. Οι πλευρές της κτίζονταν και αποκτούσε στέγη. Μέσα από αυτόν τον κλειστό δρόμο, η πομπή του νεκρού φαραώ έφτανε από το ναό της Κοιλάδας στις όχθες του Νείλου, στη βάση της πυραμίδας. Εκεί, σε έναν δεύτερο μικρό ναό, ονομαζόμενο ναό της πυραμίδας στην ανατολική πλευρά, η μούμια του φαραώ δεχόταν τις τελευταίες θρησκευτικές τιμές από τους ιερείς. Η πομπή ήταν πια έτοιμη για την τελευταία της διαδρομή. Ξεκινούσε από την ανατολική πλευρά, φτάνοντας στη βορεινή είσοδο και μέσα από τους κεκλειμένους διαδρόμους και τη μεγάλη στοά, κατέληγε στο νεκρικό θάλαμο του βασιλιά, το χώρο της ταφής. Μετά, οι εσωτερικοί διάδρομοι έκλειναν από πέτρες που κατακριμνίζονταν, ώστε ο νεκρός φαραώ να μείνει πάντα ανενόχλητος στο αιώνιο ταξίδι του, και οι ιερείς και έμπιστοι εργάτες έκλειναν με ασβεστόλιθο τη μικρή είσοδο της πυραμίδας, ώστε κανένας πια να μην μπορεί να τη βρει. Σύμφωνα με τη θρησκεία των αρχαίων Αιγυπτίων, για την μεταθάνατο ζωή, ο φαραώ έπρεπε να έχει όλα τα απαραίτητα για να ζήσει σύμφωνα με το αξίωμά του. Έτσι, πανάκριβα σκεύη τοποθετούντο μέσα στο νεκρικό του θάλαμο. Ακόμη και το ξύλινο πλοίο που μετέφερε τον νεκρό φαραώ μέσα από τον Νείλο στην Κοιλάδα της ταφής του, βρέθηκε από τους αρχαιολόγους δίπλα στην πυραμίδα, κρυμμένο μέσα σε ένα βαθύ σκάμα. Η φήμη όμως των κρυμμένων θησαυρών ήταν τέτοια, ώστε μέσα στους αιώνες της ιστορίας, σχεδόν όλες οι πυραμίδες της αρχαίας Αιγύπτου αντιμετώπισαν επιδρομείς, ληστές ή τιμωρήχους, που άγνωστο πώς, αφού βρήκαν τις εισόδους, έφτασαν στους νεκρικούς θαλάμους και έκλεψαν τους θησαυρούς τους. Στην πυραμίδα του Χέοπα φαίνεται πως η είσοδος αυτή και η κλοπή των κτερισμάτων έγινε αρκετά νωρίς, ίσως 3 με 4 αιώνες μετά την κατασκευή της και την ταφή του φαραώ. Με το πέρασμα των αιώνων, η είσοδος της πυραμίδας καλύφθηκε πάλι με ογκόλυθους ή ίσως έκλεισε και σφραγίστηκε πάλι με τη φροντίδα κάποιου διαδόχου του Χέοπα. Ο όγκος της μεγάλης πυραμίδας και η στερεότητα της κατασκευής της επέτρεψαν στο ανθρώπινο αυτό έργο να είναι το μόνο από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου που βρίσκεται ακόμα στη θέση του 4.500 χρόνια μετά την κατασκευή του. Τίποτα σχεδόν δεν έχει αλλάξει πάνω του. Μόνον η επένδυση από ασβεστόλιθο των πλευρών του λείπει. Χρησιμοποιήθηκε σαν εύκολο υλικό των μεσαίωνα στην κατασκευή του μουσουλμανικού Καΐρου. Και η πυραμίδα του Χέοπα στέκει εκεί, έχοντας δει το χάρτη του κόσμου να αλλάζει εκατοντάδες φορές, δοξάζοντας ακόμη το όνομα του βασιλιά που την κατασκεύασε και αναπαύθηκε μέσα της. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τα 7 θαύματα του κόσμου.